Πάμε τώρα να δούμε τι έχουμε για την κυρία Καϊλή. Για το καλό μας το κορίτσι. Το καλό το κορίτσι. Φαγανό ήτανε. Στυλάκι ήταν, αλλά έτρωγε. Με φούσκωνε. Οι τσέπες φουσκώνανε. Τα τρώγανε τα λεφτά. Τα τρώγανε. Και να το εξωτερικό. Και να και βόλτες. Και να τα γκούτσι και τα μούτσι και όλα. Ήθελε τη μεγάλη ζωή το κορίτσι. Είχε καλό μεταβολισμό και δεν πάχαινε. Αλλά πραγματικά και να τα έτρωγε στα χαρτονομίσματα, κάτι θα έπαιρνε. Αυτή ούτε θερμίδα. Μπράβο τη. Μάλιστα. Πάμε να δούμε, σας παρακαλώ πολύ τώρα. Τι ακριβώς λένε οι αστυνομικοί. Κλαίγαμε από χαρά. Ναι, ναι. Λένε οι πηγές οι οποίες μετήχαν στην έρευνα εχείρηση των βελγικών αρχών, κάνοντας λόγο για υπόθεση που προκαλεί ναυτία. Τα ευρήματα, λέει, ήταν σαν να πιάσαμε διακινητή ναρκωτικών, λένε οι αστυνομικοί το Βέλγιο. Για πες μας. Ναι, Φίλιππε, πραγματικά, διότι όπως είπαμε προηγουμένως αστειευόμενοι, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, μόνο οι έμποροι ναρκωτικών κάνουν τα χαρτονομίσματα σε μικρής αξίας, ζητάνε να είναι των 20, των 10, των 50, προκειμένου να μπορούν να τα διακινούν πολύ, πολύ πιο γρήγορα. Έτσι λοιπόν αυτές οι 600.000 ευρώ ήταν όλες σε χαρτονομίσματα των 20 και των 50. Βέβαια πέρα από αυτά βρέθηκαν και πάρα πολλά δώρα. Βρέθηκαν μέχρι και μετάλλια από το Κατάρ. Βρέθηκαν μπάλες, βρέθηκαν παιχνίδια, βρέθηκαν δωράκια, βρέθηκαν σερβίτσια. Και τι δεν βρέθηκε μέσα στο διαμέρισμα όπου διέμενε 100 μέτρα από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με τον σύντροφό της και το παιδί τους φυσικά. Μάλιστα. Οι αστυνομικοί, όπως είπες, κλαίγαν από τη χαρά τους. Τι σημαίνει αυτό? Ότι περιμένανε πολύ καιρό αυτή τη στιγμή. Και ο επικεφαλής μάλιστα φέρεται να είναι ένας σκληροτράχυλος αστυνομικός, ο οποίος πραγματικά ξέρει να κάνει τη δουλειά του πάρα πάρα πολύ καλά και είναι γνωστός στις βελγικές αρχές για το γεγονός ότι είναι άτεγκτος. Διαπλοκή, διαπλοκή, διαπλοκή. Βρωμιά, βρωμιά. Τα τρώγανε, ξαναλέμε, την ώρα που υπάρχει κρίση. Την ώρα που ο κόσμος δεν έχει να φάει. Δυστυχώς βλέπουμε ότι οι διαφθαρμένοι πολιτικοί υπάρχουν και δυστυχώς βλέπουμε ότι είναι και της νεότερης γενιάς πολιτική. Δεν είναι η πολιτική εποχής Τσοχαντζόπουλου. Βλέπουμε νέας γενιάς πολιτική που αυτό δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερη ντροπή, γιατί φανταστείτε, η νεότερη γενιά να κάνει αυτά, φανταστείτε κάνουν και παλαιότεροι κάποιοι. Βρώμικοι πολιτικοί με μαύρο χρήμα εκατομμυρίων ευρώ. Θα τους πιάσουν ποτέ κανείς? Αν δεν ήταν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν την πιάνανε ποτέ. Όχι. Ό,τι φαίνεται. Γιατί κι άλλοι ακούμε που τρώνε με γρυσά κουτάλια. Ακούμε για μαύρες τσάντες πάνε, πέρα δόθε. Πάρε χρήμα, πάρε χρήμα. Βρε λαμόγια απατεώνες όλοι σας. Λαμόγια απατεώνες που ο Κοσμάκης υποφέρει και εσείς είστε πιο διαπλεκόμενοι από τον καθένα. Μέσα να σας χώσουνε. Μέσα να χώσουν τα λαμόγια. Μέσα να χώσουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους κλέφτες, τους πουλημένους. Γιατί μιλάμε για πουλημένους. Έτσι κάποιοι, γιατί τώρα μου έρχονται διάφορα στο μυαλό εδώ, πληρώθηκε για να υποστηρίξει αυτά που υποστήριζε με τις μαύρες σακούλες. Βέβαια. Τη Μακεδονία που την πουλήσανε, μήπως πήρανε μαύρες σακούλες. Ρωτώ εγώ. Ρωτώ, κάνω ερώτημα. Εγώ βήχω. Έχω πρόβλημα. Ρωτώ. Τη Μακεδονία που την πουλήσανε, μήπως εκεί δόθηκαν σακούλες με χρήμα? Γιατί βγαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και το κάνει σημαία αυτό, αλλά και από τον ημερό του τι έγινε? Μην ξεχνάμε και υπάρχουν ερωτηματικά και εκεί. Όλοι μέσα, στα κόλπα. Δυστυχώς βλέπουμε η κυβέρνηση να θέλει την κυρία Καϊλή μαζί της για να έχει κλείσει συμφωνία. Γνώριζαν την κυβέρνηση αυτά που κάνει η Καϊλή, ενώ την παρακολουθούσανε? Γνωρίζανε, ξέρανε? Αν ξέρανε, είχε φύγει και η κυβέρνηση. Πασόκ!
Καταστροφή για τον Ανδρουλάκη, η Χαραλεμονία, όλο αυτό. Ένα διεφθαρμένο κόμμα, παλαιοκόμμα, γι' αυτό έχει φτάσει στον πάτο το Πασόκ, από τη βρωμιά του κλεψίματος που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό και ο κόσμος σου γύρισε την πλάτη του Πασόκ. Και τι βλέπουμε, μία από τα ίδια. Τι Τσοχατζόπουλος, τι Καϊλή. Αυτό που περιγράφει. Αυτά είναι. Δεν έχει την ίδια βαρύτητα. Τι δεν έχει την ίδια βαρύτητα, δεν τα έπαιρνε. Τα πέρνανε. Άλλο θέλω να πω. Ότι κλέβε από την υπουργεία, λε. Μίζε πέρνανε. Μίζε ήταν, κορίτσι μου, και μίζε. Μίζε ήταν. Εννοείται ότι ήταν. Εδώ τι ήταν. Του Άκη Τσοχατζόπουλου ήταν τεράστια. Γιατί δεν ξέρουμε εδώ πόσο είναι. Δεν μιλήσαμε για πρόσωπα. Δεν μιλήσαμε για ποσό. Δεν μιλάμε για ποσά. Το θέμα είναι. Είναι διαπλεκόμενη. Τα πήρε μέσα τη χώσουν κι αυτοί. Τα ίδια. Να μην πω τι είναι. Τα ίδια και χειρότερα. Όμως. Δεν τρέπεται λίγο. Όμως θα πρέπει να. Η διάολησα. Θα πρέπει όμως να προσέξουμε. Τι προσέξουμε. Να είμαστε. Όχι, μισό λεπτό. Να τελειώσω το συλλογισμό μου. Να είμαστε λίγο προσεκτικοί όσον αφορά το χαρακτηρισμό των κομμάτων. Γιατί ένα κόμμα δεν είναι τα πρόσωπα μόνο. Ένα κόμμα είναι και η ιδεολογία. Και πίσω από αυτά τα κόμματα, τη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, το ΣΥΡΙΖΑ, πάμε να τελειώσω. Υπάρχει κόσμος που έχει μια ιδεολογία. Εάν η κυρία Καϊλή είναι μπλεγμένη στη διαφθορά ή ο Άκης ο Τσοχαντζόπουλος, δεν σημαίνει ότι είμαι κι εγώ. Όχι βέβαια. Απλώς αλλά όταν την ψηφίζουν, το ξέρεις ότι ήταν πρώτη σε ψήφους. Συγγνώμη, με 122.000 ψήφους. Επάνω μου, το ξέρω. Εάν είναι δυνατόν. Το τι έχει κάνει αυτό, εξαπάτησε τους ψηφούς. 122.000 από εσάς. Άφησέ με να τελειώσω. Θέλω να πω ότι πρώτον, δεν είναι όλοι οι πολιτικοί. Πολιτική το ίδιο. Δεν είπαμε δεν για αυτό. Δεν είπαμε για άλλο. Βάζεις λόγια στο στόμα μας. Είπαμε ότι υπάρχουν βρώμικοι πολιτικοί με μαύρο χρήμα. Όπως υπάρχουν και σε άλλα κόμματα που έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αλλά δεν σημαίνει ότι τα κόμματα είναι διεφθαρμένα. Είναι οι άνθρωποι διεφθαρμένοι. Όταν όμως δεν τους πετάς έξω ενώ τους ξέρεις. Τώρα έσκασε εδώ με την Καλή και τη διώξανε. Δεν υπάρχουν άλλοι στο Πασόκ που το τρώγανε. Και τους ξέρουμε όλοι. Και δεν μιλάει κανένας. Δεν υπάρχουνε. Αμέ. Πάρα πολύ. Υπάρχουνε τώρα. Μην δουλευόμαστε. Γιατί δεν τους διώχνει ο Ανδρουλάκης. Γιατί τα κότσια το κάνει. Γι' αυτό το βγαίνουν και το λένε ότι είναι δηλός ως πρόεδρος του κόμματος. Δηλό τον αποκαλούνε. Γιατί είναι δηλός. Αν ήταν και τα είχε και πάντα και γερά στα πόδια του, θα τους πετάξει έξω. Εκαθάριση να έκανε. Με όποιο πολιτικό κόστος και να είχε. Έξω πέταξε τους, Ανδρουλάκη. Αφού ξέρεις ποιοι τα πέρανε. Ποιοι είναι μπλεγμένοι σε υποθέσεις. Ας ακουκουλωθήκανε, αν δεν κουκουλωθήκανε ή έπαιξε ένα σύστημα. Διώξου Ανδρουλάκη, δεν έχει τα κότσια να το κάνει. Δεν μπορεί. Σιωμηρία είναι. Αυτός που λες, Φίλιππε, τους έχει διώξει. Ποιους έχει διώξει τώρα. Ποιος. Δεν μπορώ προνόματα και θα μου κάνουν μήνυση. Είναι πολύ και στο Πασόκ. Όπως είναι πολύ και στη Νέα Δημοκρατία. Όπως είναι πολύ και στο ΣΥΡΙΖΑ. Πώς ξεπουλήσα τη Μακεδονία. Με τι συμφωνία, με τι deal. Γιατί υπήρξε deal λένε όλοι. Ποιο είναι το deal αυτό. Όλοι τους, όλοι τους όποιος είναι, τα έχει πάρει. Και είναι εθνικός προδότης, να το χώσουν μέσα. Να τελειώνουμε. Τους βαρεθήκαμε. Να τα μαλλιά μας έχουν. Ναι, μας έχει σκοτεινή τρίκα. Πραγματικά. Τους βαρεθήκαμε. Εδώ είναι δρομένος, εσύ έχεις. Βρωμιά, βρωμιά, βρωμιά. Δεν τους αντέχουμε άλλο. Δεν τους ανεχόμαστε. Ούτε να τους φτύσουμε δεν αξίζουν. Το σάλιο μας. Θα πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ έξω από τα συσίτια. Να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι τι ψηφίσανε και να μας πούν αυτοί οι άνθρωποι πώς βλέπουνε όλο αυτό το χορό εκατομμυρίων ευρώ γύρω τους και να τρώνε τι από ένα αλουμινένιο δισκάκι. Έξω φόβους στα σκουπίδια μαζεύουνε. Έλα και έχεις πολιτικά λαμόγια με τις μαύρες σακούλες. Λαμόγια πολιτικά με τις μαύρες σακούλες. Αλητεία. Άλλοι βάζουνε στη δυστυχώς, μαύρη. Πάρ τον ένα και χτύπα τον άλλον. Όποιος γίνεται κόμμα εξουσίας, δυστυχώς, συνηθίζουν μασαμπούκα. Όποιος δυστυχώς έχει κυβερνήσει, όχι όλοι οι άνθρωποι, είμαστε κύριε δίκαιοι. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι πολιτικοί. Και αυτοί δυστυχώς τις περισσότερες φορές τους τρώει η μαρμάγκα. Στο τέλος, ναι. Τους τρώνε. Υπάρχουν και νοικοκυρέοι και αγωνιστές σε όλα τα κόμματα. Και στην Δημοκρατία υπάρχει,
και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει και στο ΠΑΣΟΚ υπάρχει και σε όλα τα κόμματα. Αλλά μέσα σε αυτά έχουν και τα καρκινώματά τους. Ναι, όταν έχεις λοιπόν ένα καρκίνωμα, τι προσπαθείς να κάνεις, να το σταματήσεις. Γιατί επεκτείνεται το καρκίνωμα. Ακριβώς. Αλλιώς το καρκίνωμα θα σε σκοτώσει. Καταλάβατε. Έτσι τα πράγματα.